Λένε καλά πράγματα για σένα, σε αφορά αυτό. Να πούνε, είδα τον Σπύρο Παπαδόπουλο, πολύ καλό παιδί. Ξέρεις, το έχω ακούσει τόσες φορές από μικρός. Ναι. Από μικρό παιδί, λέγανε, ο Σπύρος είναι καλό παιδί. Έχει κουράσει λίγο αυτό. Δεν με πολύ αφορά, να σου πω την αλήθεια. Το καλό στο οποίο μου αφορά. Ναι. Το καλό παιδί όχι τόσο. Δεν με πολύ αφορά. Γιατί? Ξέρεις, γιατί κατά βάθος όλοι νομίζω μου, θέλουμε να είμαστε. Είσαι, να λες, είμαι αυτός που είμαι, ήσυχος με τη συνείδησή μου είμαι, το κακό δεν περνάει από το μυαλό μου. Τώρα κάθομαι, ασχολούμαι με το τι λέει ο καθένας. Δεν... Ναι. Το τι λέει ο καθένας δεν σε αφορά. Όχι. Μπράβο. Ποτέ δεν σε αφορούσε, Σπύρο? Με αφορούσε πολύ λιγότερο από ό,τι συνήθως αφορά. Α, πάντα. Ναι, ναι, πάντα, πάντα. Α, μπράβο. Την κολακία, γιατί είναι και αυτό μέρος της δουλειάς σας. Επίσης το ίδιο, το ίδιο. Την αντιλαμβάνεσαι, την νιώθεις? Πολύ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το χρέος κάποιου, ενός αγνώστου ανθρώπου, όχι κάποιου, να έρθει να πει κάτι τόσο εξωφρενικά κολακευτικό. Γιατί νιώθει ότι θα σε κάνει σύμμαχο και την ώρα θα σε κάνει φίλο. Ποιος ξέρει, ο καθένας έχει το λόγο του, αλλά το θέμα είναι εσύ να μην. Εσύ ξέρεις τώρα τις διαστάσεις του πράγματος. Δεν λες πόπο. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν συνάδελφοι στα πρώτα τους χρόνια φυσικά που έμπαινε ένας σε ένα καμαρίνι που ήμασταν 10 και έλεγε μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Και έλεγε αυτός το έχει τόσο ανάγκη που έλεγε ήρθε και μου είπε συγχαρητήρια. Δεν το έχει πει σε αυτόν. Είπε ένα συγχαρητήριο άνθρωπος και το ξέχασε το επόμενο δευτερόλεπτο. Το είπε έτσι τυπικά. Αλλά το είχε τόσο ανάγκη. Εγώ δεν το έχω ανάγκη ποτέ αυτό. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό λίγο και του ηθοποιού? Όχι. Όχι. Του ανθρώπου είναι. Είσαι λίγο εξαίρεση σε πολλά πράγματα. Σε τι? Σε αυτό, να, αφού εγώ δεν το έχω ανάγκη. Είναι, είσαι μια μικρή εξαίρεση σε αυτό. Γενικά δεν έχω ανάγκες. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, ποτέ δεν είχες. Μπορώ να ζήσω σε ένα δέντρο, κρεμασμένο με το ένα χέρι. Δεν